Θα πάω στην Αλεξία Τασούλη κατευθείαν, διότι έχουμε μία καινούρια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία μας είναι σκληρή απάντηση στην Άγκυρα και θα την ακούσουμε αναλυτικά από την Αλεξία. Λοιπόν, είναι μια ανακοίνωση που μας ήρθε μόλις τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών που σχολιάζει ακριβώς την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με σεβασμό στο δίκαιο της θάλασσας. Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο και ότι επίσης διατηρεί το δικαίωμα για την υφαλοκρηπίδα, η οποία ελήψη διμερούς συμφωνίας ορίζεται με τη μέση γραμμή. Μάλιστα. Επισημαίνει ακόμη ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο που υπεγράφει το 2019 είναι παράνομο, είναι άκυρο και ανυπόστατο. Ως εκ τούτου, ουδής έχει το δικαίωμα να το επικαλείται. Και επίσης καταλήγει στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή του εν λόγου μνημονίου θα είναι εκ των πραγμάτων παράνομη και αναλόγως της βαρύτητάς της θα υπάρξει αντίδραση τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.